Λοιπόν, η Εκκλησία λέει ότι μέγας είναι ο Αντώνιος, ο Άγιος Αντώνιος. Το στόμα μου το λέει. Αλλά σύμφωνα με αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή ότι η γνώση, μάλλον η επίγνωση, όχι η γνώση, η επίγνωση δεν είναι αποτέλεσμα μελέτης. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο, ότι για να γνωρίσει κανείς κάτι καλά πρέπει να χτυπήσει το κεφάλι του, να πονέσει, γιατί το φωνάζει πάρα πολύ δυνατά. Δεν έχω μνήμη σε ποιο χωρίο και ποια επιστολή λέει έμαθε ο Κύριος με κεφαλαία γράμματα, ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, μόνο αφού χτύπησε το κεφάλι του, αφού έπαθε. Έμαθε αφών έπαθε. Άρα με βάση αυτό όλοι εμείς και πρώτος εγώ, που κάνουμε το διδάσκαλο μετοχετεύουμε απλή διδασκαλία που είναι αντικείμενο κατανόηση της διάνοιας. Πρέπει να γίνεται όμως αυτό, γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, και πάλι ο Απόστολος Παύλος, πως είναι δυνατόν οι άνθρωποι πιστεύσουσι να πιστεύσουν στο Χριστό χωρίς Κυρίσοντος, χωρίς να υπάρχει ο Κήρυκας. Αναγκαίος λοιπόν ο Κήρυκας, αναγκαία η γνώση, αλλά η επίγνωση του κάθε ακροατή είναι αντικείμενο, αποτέλεσμα της προσπάθειας που κάνει ο ακροατής. Και μεταφέρομαι. Για ποια γνώση μιλάω? Ο Άγιος Αντώνιος ανακηρύχθηκε από την Εκκλησία μέγας, λέει, του μεγάλου του Αγίου Αντωνίου. Γιατί όλο το έργο του, όλο το έργο, όλο, από το ξεκίνημά του μέχρι το θάνατό του, ήταν μία αλληλοδιάδοχη πράξη. Μία πράξη, μία πρακτική ζωή ήταν. Δεν ήταν μία θεωρία, ένα διάβασμα, ένα ακρόαμα μόνο, αλλά ήταν συνεχώς βίωμα ζωής ο Χριστός. Κάπου το διάβασα εδώ μέσα που λέει «Ζει Κύριος ο Θεός», έλεγε ο Άγιος Αντώνιος. Ζει, πού ζει? Ότι ζει το ξέρουμε κι εμείς, αλλά
από εδώ έβγαινε μόνο του και σκορπιζότανε παντού. Ζει, Κύριος ο Θεός. Γράφει ο βιογράφος ότι το δέντρο που κάρπισε και έδωσε τον καρπό και ονομάζεται Αντώνιος και αργότερα Μέγας Αντώνιος, Άγιος Αντώνιος, ήταν δύο γονείς. Ευσεβής, αν δεν απατώμε, γράφει εδώ το συναξάρι εις ανεγονείς του. Μελετάμε λοιπόν για το ότι οι γονείς του μετέδωσαν, ειδικά η μάνα μαζί με το γάλα, την πίστη. Το άδωλον γάλα, που λέει ο Απόστολος Παύλος, της πίστεως το πότισε με γάλα καθαρό. Λέει και ένα ωραίο τροπά της χειδίας. Πώς εκ μαζών σου γάλα βρεις Παρθένε. Δεν μπορώ να καταλάβω, Παναγία μου, λέει εκεί ο ημνογράφος. Δεν το πιάνει το μυαλό μου. Πώς από τα στήθη σου. Δεν το γράφει αυτό που θα πω, αλλά αυτό το υπονοεί. Που είσαι Παρθένος και δεν έπρεπε ούτε γάλα να έχεις, ούτε παιδί να έχεις. Πώς συμβαίνει να έχεις παιδί και να ταΐσεις με γάλα. Πώς εκ μαζός σου γάλα βρεις Παρθένε. Πώς τρέφεις τον τροφέα της κτήσεως. Μυστήρια. Τα μυστήρια αυτά δύσβατα ακατανόητα για μας. Είναι μυστήριο. Γι' αυτό λέγεται μυστήριο. Το μυστήριο το καλύπτει σκοτάδι και την ανθρώπινη διάνοια. Να εξηγούμεθα. Γιατί η διάνοια μας είναι για αυτά εδώ και τα θεία είναι για εκείνους που πετάνε πιπτερίγωνα ανέβουν. Ανεβαίνουν ψηλά πολύ. Πάρα πολύ ψηλά. Μια μέρα λέγει το συναξάρι, καθώς πήγαινε στην εκκλησία συλλογιζόμενος την αμέριμνη ζωή των Αποστόλων και των πρώτων χριστιανών, άκουσε να διαβάζουν την Ευαγγελική ρίση. Ή θέλεις τέλειος είναι, αν θέλεις να γίνεις τέλειος, πόλεις όσο τα υπάρχοντα και δεύρω πτωχής. Το αναφέρω, αυτό ο Άγιος το πέρασε από κόσκινο και το έκανε πράξη, το έκανε πράξη. Ευθύς εξ αρχής έκανε το άλμα το μεγάλο και είπε τα υπάρχοντά μου με εμποδίζουν να ανέβω ψηλά, να γίνω συνόμιλος και να συνομιλώ με το Θεό. Πρέπει αυτά να φύγουν από πάνω μου και να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Τακτοποιεί την κόρη του, την αρβή του και τα άλλα τα σκορπίζει στους φτωχούς. Άλλωστε δεν συνιστάται ο πλούσιος. Δεν είναι πλούσιος δηλαδή επειδή έχει πολλά αγαθά και ρακένδυτη πτωχική καρδιά, σε καμία απολύτως περίπτωση. Εκείνος που λέει, πλούσιος είναι εκείνος που λέει ο Δαβίδ, εσκόρπισεν, έδωκε τη σπένιση, έδωσε στους στόχους και η δικαιοσύνη αυτού και η αρετή του. Η δικαιοσύνη εδώ είναι η αρετή όλη, σε όλο το πλήρωμά της. Έμεινε εις αιώνα αιώνος. Και πράγματι, δεν υπάρχει Άγιος που να μην πέρασε από την
αρετή της ελεημοσύνης. Άλλωστε δεν θα ήταν Άγιος αν δεν βίωνε την αρετή της ελεημοσύνης. Τώρα να σταθούμε λίγο στον εαυτό μας. Να κάνω ξεδίπλωμα στον εαυτό μου δηλαδή. Όταν μελετώ τα Άγια αυτά, μπαίνω σε διαλογισμό βαθύ και ζητάω το έλεος του, όχι γιατί έκανα ελεημοσύνη, γιατί δεν έκανα ελεημοσύνη. Βλέπω την πληγή αυτή τη μεγάλη, πώς στάθηκα στον πόνο του αλουνού που υποφέρει. Όταν βλέπω ότι είμαι ένας άνθρωπος της καλοπέρασης πέρα για πέρα και τολμάω να μιλάω για ελεημοσύνη, ελέγχομαι εσωτερικά. Πώς το κάνουμε? Είναι καρφί που κεντάει την ψυχή μου. Μια φορά, ίσως το έχω πει και άλλη φορά και σας κουράσω, είχα πάει να ξεμολογηθώ. Κάνω μια ξεμολόγηση, παλιά όμως είναι, εγώ το έχω ξεμολογηθεί αυτά. Και για τότε γέροντα τον Επιφάνη Θεοδωρόπουλο, ήμουν νέος. Λέω, δεν κάνω γέροντα ελεημοσύνη. Κώστα, όπως τα ακούτε μου το λέγε, πρόσεχε, ενάλης πτέωμεν και ενάλης τιμωρούμεθα. Τώρα είσαι φταίχτης γιατί κάνεις ελεημοσύνη. Αλλά πρόσεχε, δεν τιμωρηθείς γιατί δεν κάνεις ελεημοσύνη. Σε άλλη περίπτωση θα πάρεις την τιμωρία. Την πήρα την τιμωρία. Κλήρωσα αυτό που ήταν να δώσω το 10% στο 100%. Αφού τράκαρα το αυτοκίνητο και το πλήρωσα αλλού και με πόνο. Και με πόνο. Σε άλλο έφταιγα, σε άλλο τιμωρήθηκα. Έφταιγα και εισέπραξα αναδρομικά. Αυτά είναι τα αναδρομικά, λέει, πολλοί λένε, καλά Χριστέ μου, Θεέ μου, γιατί το Χριστό δύσκολα το πιάνουν, σε τι έφταξα και πληρώθηκα έτσι. Εσύ δεν βλέπεις, αυτός που βλέπει και θέλει να σε ξεχρεώσει, σε ξεχρεώνει την ώρα που πρέπει και με τον τρόπο ακριβώς που πρέπει. Ο Άγιος Αντώνιος τέτοια κενά δεν είχε. Ένα αυτό. Ήτανε άνθρωπος του ελέους. Τα έδωσε όλα. Άλλωστε τη ζωή του την πέρασε σε άκρα νηστεία. Άκρα νηστεία. Δεν έφτασε. Άντε και ο Αββάς Απλούς είναι που έκανε και αυτός νηστεία σαν τον Αγιατώνιο και ήταν ανώτερός του. Εσταύρο. Γιατί ζήτησε, λέει, να μάθει ο Ισαντώνιος αν κάποιος άλλος θα φτάσει στα μέτρα τα δικά του. Ήταν, ποια ηλικία ήταν τότε ο Ισαντώνιος, 103 ήταν ή 90 και κάτι. Γιατί παραπάνω ήταν ο Αββάς Απλούς. Αυτό είδα στο συναξάρι μέσα. Ήταν, ήταν για τον Άγιο Παύλο το Θηβαίο. Το Θηβαίο. Το Θηβαίο. Μπράβο. Χτες γιόρταζε. Σήμερα. Σήμερα το διάβασα στην εκκλησία. Ναι, αλλά μη μου δεν με βοηθάει και πάντως το νόημα είναι αυτό. Που τον βρήκε 104 χρόνια ήταν που τον βρήκε. Πες το δυνατά. Τον βρήκε ο Άγιος Αντώνης, ήταν πολύ γέρος. Και ο ένας και ο άλλος. Ναι, 114 πέθανε ο Άγιος Παύλος, ο Θηβαίος. Και ο Άγιος Αντώνης, 103, πόσο πέθανε, 117. Μάλλον 103. Μπας πέθος. Να μην σκοντάβουμε. Σε αυτά που δεν μας αφήνει. Το θέμα είναι, μια και το θίξαμε, ότι τον έστειλε ο Αββάς, ο Αγίος Θηβαίος, ο Απλούς που δεν ξέρω να μας δέσει. Άγιος Παύλος. Ναι, Άγιος Παύλος. Άγιος ο Παύλος ο Θηβαίος και Άγιος ο Παύλος ο Απλούς. Πήγαινε να μου φέρεις, λέει, του Μεγάλου Αθανασίου, την αλουργίδα. Το κουκούλι, λέει. Μπράβο, και να το θάψει. Ναι, ναι. Παρά, λέει, την ηλικία του, πάλι μέρες, πήγε σαν παιδί, γιατί έκανε υπακοή. Ναι, ναι. Λοιπόν, επί του θέματος, τα κατανοούμε
θα πούμε με το μυαλό, ναι. Μην πούμε ότι υπάρχει κατανόηση, επίγνωση στο θέμα αυτό 100%, άντε και 10% να υπάρχει. Με το ζόρι. Και αυτό δια του Αγίου Πνεύματος. Γιατί για να κατανοήσεις το πόνο του αδερφού, πρέπει να πονάσεις όμοια. Οι Άγιοι που αναδαμώσαν ένας τον άλλον, κατανόησαν ένας τον άλλον. Πλήρως. Ο Θηβαίος, πώς θα το πω, Παύλος ο Θηβαίος και ο Σαντώνιος. Ναι, ναι. Πεινάσαι, κατεβάζει ο Θεός ένα καρβέλι ολόκληρο, με ένα κοράκι, ναι, ναι. Με ένα κοράκι. Ενώ λέει, βλέπεις ο Θεός, λέει, κάθε μέρα μου στέλνει μισό με το κοράκι, σήμερα μου στέλνει ένα ολόκληρο καρβέλι με το κοράκι. Ναι. Αυτά τα γεγονότα, ζεις 100% το Θεό, για να τα βιώνεις και να τα καταλαβαίνεις. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ζεις τον ουρανό επί της γης. Και αυτό λένε τα τροπάρια για τους Αγίους αυτούς, άγγελος επίγειος. Ή τον Άγιο η προφήτη Ηλία, ο έσαρκος άγγελος. Έτσι το ονομάζει. Ζούνε, επαναλαμβάνω, ουράνια ζωή επί της γης σαν άνθρωποι. Λέγε Τάκη, πρέπει να πεις κάτι. Ο Άγιος Αντώνιος και οι Άγιοι, οι όμοιοι του, οι ασκητές. Τι είχαν ως κύριο έργο καθημερινός, μόνο την προσευχή ή είχαν και οτιδήποτε άλλο και αγία. Χωρίς εργόχειρο. Με τα χέρια δουλεύανε και με την ψυχή πρώτα και μετά με το νου, ήσαν στον ουρανό. Εντάξει. Κοίταξε, δικαιολογημένα με ρωτάς. Και εγώ είμαι αμαθής να σε απαντήσω πάνω σε αυτό. Όχι σαν γνώση. Σαν γνώση, ξέγραψα το. Και ο διάβολος την ξέρει, την έχει τη γνώση αυτή. Όταν σου λέει ότι ξέρει το Ευαγγέλιο από ξένα γυραμμή ο διάβολος, και είναι ο διάβολος, και είναι διάβολος. Του λείπει τι. Το βίωμα το θεϊκό. Αυτό λείπει. Ταπείνωση. Ναι, θέλω να τονίσω ότι χωρίς να υπάρχει αυτό το βίωμα, έστω και τόσο, είναι απλή γνώση. Είναι απλή γνώση. Καλή είναι, εφόσον λέμε έλα Κύριε. Αλλά σαν γνώση να μεταβαστεί κάπου αλλού. Επειδή κάτι ξέρω, είναι, μην το συζητάμε, εγωισμός με πολλά κέρατα. Πάει πέρα για πέρα, πώς το κάνουμε. Έτσι είναι. Γιατί όλοι, εάν και μερικές εξαιρέσεις. Από τη στιγμή που αρχίζουμε να διαβάζουμε κάτι, είμαστε δάσκαλοι. Η Εκκλησία λέει δάσκαλοι τρεις ιεράρχια. Σοφοί και Άγιοι και Θείδοι δάσκαλοι. Θεολόγοι, τρεις θεολόγοι λέει η Εκκλησία. Αλλά ξέρετε, κάτι το έχω πει και άλλη φορά. Κάποια εποχή, εδώ μέσα το έχω πει και πολλές φορές, κάποια εποχή που είχα πάει στον Άγιο Παΐσιο, του είπα να μην κάνω κήρυγμα. Γιατί δεν τα ζω. Και τότε ήμουν και ένα ράκος πνευματικό. Όχι, μου λέει. Θα κάνεις κήρυγμα, μου λέει. Γιατί δεν είσαι εσύ μόνο εδώ, είναι κι άλλοι απέναντί σου, μου λέει. Πώς τα βλέπε, δεν ξέρω. Τα βλέπε ο Άγιος αλλιώς. Εγώ με τα μάτια μου έλεγα αλλιώς τον εαυτό μου, εν πάση περιπτώσει, γιατί θεωρώ ότι αλλιώς θα αποδώσει ένας που βιώνει όλα αυτά που διδάσκει και εδώ σε ένα που είναι απλός δάσκαλος, είναι μαγνητόφωνο που μεταφέρει κάπου κάτι. Ότι ήταν μέγας ο Αντώνιος, το φανερώνει και η παιδική του ηλικία. Είναι ανική του, ας το πω έτσι. Μια φορά λέει άλλη, όταν άκουσε, μόλις άκουσε τον Κύριο που είπε «Μη με ερημνήσετε τι φάγετε και τι πείτε. Αύριο γάρ με ερημνήσει η μέρα τα εαυτής». Αύριο η μέρα που ξεκινάει θα έρθει με τα δικά της αγαθά.
Αυτό λέει, θα με ρημίσει η μέρα, τα εαυτή σημαίνει, θα στείλει ο Θεός τα δικά του. Άστα τα αυριανά, μη βάζει, φτάνουν τα σημερινά. Και για τα σημερινά λέει, αρκετών τη μέρα η κακία αυτής. Φτάνει βρε, πέρασε μια ημέρα, όχι άγια, και το κατανοείς, μέσα στην αμαρτία, όποιος κι αν είσαι. Φτάνει η κακία, μη ζητάς και τα αυριανά να τα φέρεις σήμερα που δεν γνωρίζεις να τα πας εκεί πέρα. Έτσι είναι. Όταν άκουσε λοιπόν μη με ρημίσεις τα αυριανά, τότε είπε να τα εξανεμίσω όλα. Δεν μου χρειάζεται, ένα μόνο μου χρειάζεται. Μαρία Αγάρ, την αγαθή μερίδα, εξελέξετε. Ένα και μόνο, ένα και μόνο. Και είπε τον Κύριο. Αυτόν και μόνο. Τότε, στην εποχή του Αγίου Αντωνίου, δεν υπήρχαν μοναστήρια. Απλώς, σε σπίτια συλλάζονταν όλοι όσοι είχαν φιλομοναχικές. Άλλωστε, η Αποστολική εποχή είναι γεμάτη από τέτοια. Μιλάμε για το πρώτο αιώνα. Πιάνω από το ένα και φτάνω μέχρι το 100. Τα πρώτα χρόνια ήταν σπίτια με χριστιανούς που ζούσαν φιλομοναχική ζωή. Μοναχική ζωή. Δεν τους έκανε κανένας μοναχούς. Δεν τους χειροτώνησε κανείς. Ποψηλά. Ήτανε λαϊκή, ας πούμε, ασκητές. Από ψηλά. Θέλω να σταθώ σε ένα πράγμα. Ζητάμε, λέει, εκτός από την προσευχή, ρώτησε ο αδερφός εκεί, άλλο έργο είχανε, και είπαμε ναι. Αλλά και η προσευχή μόνο, σαν έργο, μόνο. Δεν είναι αρκετό να του φέρει τη διατροφή. Δεν είναι αρκετό να ταΐσει και φτωχούς. Δεν είναι αρκετό να κάνει και ασθενείς καλά. Άγιος Πορφύριος. Στο κρεβάτι ήταν. Χρόνια ολόκληρα του πόνου. Και πόναγε για όλο τον κόσμο. Και προσευχόταν για όλο τον κόσμο. Είχε μεταφέρει το πόνο του κόσμου στον εαυτό του πάνω. Και προσευχότανε. Και ζητούσε και με καρκίνο να φύγει όπως έφυγε. Όπως και έφυγε. Συνεπώς, δεν είναι έργο μόνο να δουλεύω για να ζήσω, αλλά λέει, ζητείτε πρώτον, τι πράγμα, τη Βασιλεία του Θεού. Το πρώτο από όλα που έχουμε να κάνουμε, να ζητήσουμε τη Βασιλεία Του και ταύτα πάντα και όλα τα άλλα θα προσταθούν. Με αφορμή τώρα για τον, γιατί ο Άγιος Αντώνης είπε, Κύριε, εγώ δεν είχα τίποτα που γεννήθηκα. Τα είχαν οι γονείς, ποιος τα έδωσε. Κανένας άλλος που τα αποσένωνε. Άρα λοιπόν, τόση φτωχή είναι, εγώ φεύγω, τα κουμπάω εκεί που πονάνε, εκεί που πεινάνε και φεύγω. Θέλω να σταθώ λίγο. Να ζητήσουμε από τον Κύριο, τουλάχιστον αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Τουλάχιστον αυτό μπορούμε να το κάνουμε για να δούμε τι καρπό έχει. Αυτό που είπες και έκανες και το ερώτημα. Μόνο προσευχή είχε. Να δοκιμάσουμε να κάνουμε προσευχή μια ημέρα ολόκληρη. Εμείς οι μεγαλύτεροι που είμαστε ηλικιωμένοι και δεν έχουμε δουλειά, να πάμε να δουλέψουμε. Να την αφιερώσουμε όλη την ημέρα στην προσευχή. Ό,τι ημέρα. Εγώ το παρατηρήσει. Αν την αφιερώνω την ημέρα στην προσευχή, δεν κουνιέται κουνούπι σπίτι. Μόλις σταματάω, βρίσκει ο διάβολος, τρύπα και περνάει. Αμέσως. Κατανοείτε, παντρεμένοι είσαστε. Δεν χρειάζεται να δίνω λεπτομέρειες. Δεν χρειάζεται. Καθόλου. Και λέω που μου πέρασες, αμέσως διαμαρτύρομαι για τον εαυτό μου. Για δεν πρόσεχες, λέω. Αυτό το παρατηρώ. Δεν το κάνω τώρα μια φορά, το παρατηρώ. Λέω, φεύγω από την εκκλησία, πάω σπίτι. Συνεχίζω την προσευχή. Κάνω δουλειές προσευχόμενος,
Τη λέω στου λέω πάλι προσεύχομαι, διαβάζω το Αγίου τον Ιγόλ, μέχρι και το κοντάκι διάβασα σήμερα αργά για να δω το, τι λένε τα τροπάρια μέσα, να έρθουν να μου φωτίσουν το είναι μου. Αυτά μπορούμε να τα κάνουμε. Και τα πάνω πέρα μας τα δίνει ο Θεός. Τον εκκλησιασμό δεν μπορούμε. Για να δω της Παναγίας. Είναι θέαμα να πάει κάτι στην εκκλησία, το Άγιο τον Ήπαρος χάρη, και να δει άντε 50 κούκους, που δεν είναι κούκια αλλά είναι ψυχές του Θεού. Έφυγε ένας λέει από έξω, είχε ακούσει Ορθοδοξία και Ορθοδοξία και ήρθε εδώ. Και έτειλε με τη μούρη του και είπε εγώ καλύτερα μόνο εκεί πέρα παρά εδώ. Καλύτερα που είχα καλή ιδέα για τους χριστιανούς Ορθόδοξους και έλεγα τι είναι όλοι Άγιοι, πάρα που ήρθα εδώ και είδα το ανάποδο από εκείνο. Αν είχαμε καλή βιωτή, θα ήταν καλή και γύρω μας. Καλή και γύρω μας, τελείωσε. Επαναλαμβάνω, το λέω πρώτα για τον εαυτό μου. Ξεκινά μια μέρα, στον δρόμο πήγαινα. Συναντάω ένα παλικαράκι. Το άνοιξα συζήτηση και μου έδωσε μια πάρα πολύ ωραία απάντηση, ατόφια, χρυσό. Δηλαδή, δεν υπάρχει άλλη απάντηση. Δεν πάει καλάκι το λέω. Σε παρακαλώ πολύ, πες μου τη τόσο ωραία απάντηση που μου έδωσες. Πώς τη γνωρίζεις? Με το μυαλό, Κύριε, μου λέει. Συγχαρητήρια, του λέω. Τα είπα όλα, δεν τα είπα όλα. Έλειπε η πράξη. Αυτό έλεγε το παιδί, με το μυαλό, Κύριε. Χωρίς να υπάρχει πράξη, υπάρχει γνώση, επαναλαμβάνω. Αν υπάρχει πράξη, γύρω και ο Θεός μαζί, τότε υπάρχει η επίγνωση. Κατά τα άλλα κοροϊδευόμαστε. Να πω κάτι πάνω σε αυτό, Κύριε Καθηγητά μου. Να πω κάτι συμπληρωματικό. Να πεις. Υπερηφανευόμαστε ότι είμαστε λαός ορθοδόξων χριστιανών κατά το 90%. Ορίστε. Δεν το υπερηφανευόμαστε. Όχι, λέω επισήμως. Το επίσημο κράτος. Αυτά τα 90% των βαπτισμένων ορθοδόξων χριστιανών δεν έχουν ακούσει στις οικογένειές τους ποτέ τη λέξη Ιησούς Χριστός, Παναγία, Άγιοι, δεν ξέρω εγώ, Χερουβίμ, Σεραβίμ. Δεν έχουν ακούσει ποτέ τους. Τέτοια θρησκευτική αδιαφορία. 5.000 είμαστε οι ενωρίτες της Παναγίας και έρχονται τα Σάββατα και τις Κυριακές 50 με 100 άτομα. Θα σου απαντήσω. Πού είναι οι άλλοι 4.000? Θα σου απαντήσω δεν τώρα. Έχουν ακούσει το ποτέ. Δεν έχουν ακούσει δεν ισχύει. Γιατί σήμερα με τα μέσα που έχουμε μεταφέρουν τα μηνύματα στα άστρα. Πάση τη κτήση. Και ακηρυχθήσετε το Ευαγγέλιο τούτο, πάση τη κτήση. Ναι. Μεταφέρετε ή μεταφέρετε? Ναι. Μου λέγε ο Γιάννης Μουτρουπίνης. Είχα πάει να ψωνίσω και μου λέει, και λέει η τηλεόραση μας έδειξε ένα μεγάλο επιστήμονα που να γνωρίζει ο κόσμος όλος και είπε εγώ έψαξα αλλά δεν ήβρε το Θεό. Και ένας άλλος ευφυής μου είπε, ο Γιάννης είπε, άρα έψαξε και δεν το βρήκε. Συνεπώς δεν σημαίνει ότι έπρεπε να το βρει οπωσδήποτε, γιατί για να το βρεις πρέπει να κάνεις κάτι άλλο, όχι αυτό που κάνει εκείνος. Κατάλαβες, για να ψάξεις σημαίνει ότι υπάρχει και ψάχνεις. Χωρίς να υπάρχει δεν ψάχνεις. Αυτό λέει η λογική. Έρχομαι στο θέμα σου. Κανένας δεν θα δικαιολογηθεί. Παν στόμα, πες το, φραγίσετε. Θα κλείσει κάθε στόμα την ημέρα εκείνη. Δεν θα υπάρχει να πει αυτή, εγώ δεν άκουσα, Κύριε, ότι κατέβηκε στη γη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κανείς δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Δεν υπάρχει, πώς θα το κάνουμε, δικαιολογία δεν υπάρχει. Άρα, θέληση δεν υπάρχει,
Διάθεση δεν υπάρχει. Αδιαφορία. Ακολασία υπάρχει. Ναι, που εμποδίζει. Ναι. Αδιαφορία. Μάλιστα. Θα διαβάσω τώρα ένα κομμάτι που αναφέρεται στον αγώνα του Αγίου Αντωνίου, όπως το λέει το βιβλίο το Συναξάρι. Λοιπόν, ο Σατανάς, λέει, ήρθε να τον πολιορκήσει τη νύχτα με ολόκληρη λεγεώνα δαιμόνων. Του κατάφεραν τόσα πλήγματα ώστε τον άφησαν κατά γης πληγωμένο. Παραχώρησε ο Θεός να φάει το ξύλο της βρονιάς. Τον άφησαν κατά γης πληγωμένο, λέει εδώ πέρα. Κατά πληγωμένο. Όταν ο φίλος που φρόντιζε να του πηγαίνει τροφή τον βρήκε σε αυτή την κατάσταση, η μηθανή σχεδόν, μισοπεθαμένο, τον έφερε πεσμένα στο ναό του χωριού. Άρον, άρον, στο χωριού την εκκλησία τον μετέφερε. Μόλις όμως ο Αντώνιος συνήρθε, τον παρεκάλεσε να τον μεταφέρει ξανά στον τάφο που κατοικούσε. Είχε καταλάβει την κατοικία τους. Ο Ισαντώγης πήγε να ασκητεύσει μέσα στον τάφο, μέσα σε ένα τάφο. Και εκεί ήταν ο δικό του σπίτι. Λοιπόν, ο Αντώνιος συγήρθε ανίκανος να σταθεί όρθιος. Προσευχόταν ξαπλωμένος και προκαλούσε θαραλέα τους δαίμονες. Ξαπλωμένος. Επιτρέπεται να προσευχόμαστε ξαπλωμένοι, Τάκη? Τι λες εσύ? Όχι. Πώς θα επιτρέπεται? Ξαπλωμένος εδώ. Γι' αυτό το λέω. Αμα είσαι άρρωστος. Αμα είσαι άρρωστος. Τι λέω εσύ? Όχι εσύ. Κι εγώ. Όταν δεν μπορείς, είσαι ξαπλωμένος. Ξαπλωμένος. Μπορείς, γιατί όχι. Και κουρασμένος και να μην μπορείς να βρει τα πόδια σου. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε τι λέει. Ξαπλωμένος λοιπόν προκαλούσε θαραλέα τους δαίμονες, οι οποίοι εισήλθαν στον τάφο με τη μορφή κάθε λογής θηρίων και ερπετών. Oh. Ο Ανδρείος μαχητής, πολιορκούμενος από παντού, τους αποθούσε φωνάζοντας. Τους έδιωγνε ο Άγιος Αντώνιος φωνάζοντας. Αν είχατε παραμικρή εξουσία, θα αρκούσε ένας από σας, ένας και μόνο ένας, για να με καταβάλει. Εκεί πήγε λεγεώνα τα γη. Επειδή όμως ο Χριστός σας αφαίρεσε τη δύναμη, προσπαθείτε να με τρομάξετε με την πληθώρα σας. Μόνο οχλοβοή την πληθώρα σας. Το γεγονός ότι έχετε υποβιβαστεί να παίρνετε το σχήμα των αλόγων ζώων είναι γνώρισμα της αδυναμίας σας. Το ότι μπορεί να γίνουν όποιο ζώο θέλουν. Αυτό είναι ένα γνώρισμα ότι έχετε αδυναμία. Δεν μπορεί να καθορίσετε με την παρουσία, γίνεστε κάτι άλλο. Αν έχετε κάποια δύναμη εναντίον μου, εμπρός. Μην καθυστερείτε. Αλλά επιτεθείτε. Τους προκάλεσε. Αν δεν έχετε δύναμη, σταματήστε να πηγαινόρχεστε έτσι, τζάμπα. Το σημείο του Σταυρού και η πίστη αποτελούν τείχος απόρθητον, λέγει ο Αντώνιος. Το σημείο του Σταυρού και η πίστη είναι τείχος απόρθητον. Τους καίει ο Σταυρός. Και η πίστη, λέει. Πίστη που λέει μπορείς να κουνήσεις και το βουνό. Και όλοι με διστάνει. Την έχει ο Αντώνιος. Αν έχεις αυτή την πίστη, κάνεις και το σημείο του Σταυρού και φεύγει ο πειρασμός. Τώρα, εδώ έχει κάνει κανένα ερώτημα σχετικά με αυτόν τον αγώνα, τον πνευματικό. Να κάνει, εδώ περιμένω κάποιο ερώτημα. Γιατί λέει και ο Απόστολος Παύλος, καταλάβετε το, θα το πω και στα αρχαία που πώς το λέει, δεν έχουμε να αγωνιστούμε με το Τάκη, με τον Κώστα, με τη Τάδε, με ανθρώπους φοράνε σάρκα, έστω λέει, αλλά με τα πνεύματα
του αέρα, δηλαδή τις αρχές και εξουσίας του αέρος του κόσμου τούτου. Αρχές του αέρος. Γιατί το ερώτημα, πρώτα απ' όλα, γιατί πειράχτηκε ο Άγιος Αντώνιος? Μπορείτε να μου πείτε, γιατί πειράχτηκε, άφησε ο Θεός να πειραχτεί? Για να γίνει πιο Άγιος. Τι? Για να πάρει περισσότερο μισθό, για να γίνει πιο δυνατός. Για να δοκιμάσει την ταπείνωσή του. Ναι. Καμία αντίρρηση, ακούω, άλλος. Να δοκιμαστεί. Ένας-ένας. Για να δοκιμάσει ο Κύριος την ταπείνωσή του, σε ποιο βαθμό μπορούσε να φτάσει η ταπείνωσή του. Να μην... Δεκτό και αυτό. Για τους υπόλοιπους. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει. Για τους υπόλοιπους μονάχους. Ε? Για τους υπόλοιπους μονάχους που θα ακολουθούσανε. Γιατί ήταν ο πρωτεργάτης του μοναχισμού ο Άγιος Αντώνιος. Ήταν ο πρωτεργάτης. Πριν ένα παράδειγμα αυτό, για τους επόμενους μοναχούς. Σωστό, σωστό. Αυτό που συζητάμε τώρα έγινε πριν να αρχίσουν να τον επισκέπτονται μοναχοί. Ο μοναχισμός, ναι, ήταν ο πρωτεργάτης. Ως πότε λοιπόν... θα το είναι αυτό σαν μάθημα για τους επόμενους μοναχούς και απόδειξη της δύναμης του Θεού και τι έπεται να περάσουν λοιπόν, οι μοναχοί. Τους δυνατούς χτυπάει ο δαίμονας. Δυνατά. Τους δυνατούς χτυπάει ο δαίμονας. Λοιπόν, όλα όσα είπατε είναι αλήθεια, είναι σωστά. Μια μέρα, λέγει ο Άγιος Αντώνιος, είδε ολόκληρη τη γη να είναι γεμάτη από παγίδες, που έστησαν οι δαίμονες. Απορία στο Θεό. Κύριε, τι γίνεται εδώ πέρα? Ποιος μπορεί να πηδήσει αυτές τις παγίδες? Έπεσε σε απορία. Και μπορεί να τις προσπεράσει όλες αυτές. Ναι. Πριν απαντήσω, θα πω τούτο που λέει ο αδερφός Ιάκωβος. Ουδής άνθρωπος απείραστος εισελεύσεται στη βασιλεία των ουρανών. Κανένας άνθρωπος χωρίς πειρασμό, παράσημα, δεν πάει ψηλά. Πάει κάτω. Το τραβάνε κάτω. Πρέπει να έχεις πειραστεί. Τώρα τι θα είναι? Ο γείτονας, αρρώστια, φτώχεια, πόνος, θάνατος. Δοκιμασίες. Τα δεινά της ζωής. Χωρίς δοκιμασίες. Κανένας ζωής. Κανένας. Και απαντάει ο Άγιος, ποιος μπορεί, και άκουσε τη φωνή. Το είπες εσύ, αλλά δεν μπορεί να το συμπληρώσει, Στρατάκη. Ποιο? Η ταπείνωση. Πες το. Ταπείνωση. Δυνατά. Ταπείνωση. Ο ταπεινός. Ο ταπεινός. Αλλά έλα μου. Πάλι τον εαυτό μου ξεκινάς. Μπορέστε, είμαι εγωιστής πολύ. Έλα μου που είναι άπιαστη αρετή η ταπείνωση. Την έζησε ο Κύριος. Ο πρώτος. Κάθομαι εκεί, όταν διαβάζω τα τροπάρια που κάνουν περιγραφή οι υμνογράφοι και λένε, Παναγία μου, θρόνος του Θεού εσύ, πού είσαι ένας άνθρωπος, πού είσαι ένα παρθένος, γέννησες, δεν το πιάνει το μυαλό μου, αλλά δεν πιάνει και το μυαλό μου, πώς αυτός που είναι ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και γεμίζει το σύμπαν πέρα για πέρα, η παρουσία του, εν παντή τόπο είναι ποιος, η δεσποτεία του. Πώς λοιπόν αυτός χώρεσε στη μήτρα της Αΐ Παρθένου, στη κοιλιά της Παναγίας. Μυστήριον, λένε οι πατέρες. Μυστήριο σημαίνει υπάρχει σκοτάδι για την ανθρώπινη λογική. Εδώ, πες. Θυμήθηκα και κάτι άλλο που είπε ένας Άγιος, ότι αν θέλεις να μάθεις πόσο ταπεινός είσαι, πρέπει πρώτα να αντικρίσεις το Σταυρό και τον Κύριό μας επάνω στο Σταυρό για να καταλάβεις το μέτρο της δικής σου αθλειότητος. Του Κυρίου. Ωραίο. Του Κυρίου. Του Κυρίου. Το λέει ο Κύριος.
πώς το λέει, να την κάνεις, το θυμάσαι. Λέει, μάθετε απέ μου ότι πράος είναι και ταπεινός την καρδία. Εκεί είναι ταπεινώση. Όχι στο σχήμα του λόγου, γιατί είμαι αμαρτωλός. Αυτός που έχει ταπείνωση δεν ανοίγει να πει είμαι αμαρτωλός. Δυστυχώς. Τι να κάνω, συγχωρέστε με. Ανάγκη με σπρώχνει και εμένα. Τι να κάνω, και εγώ μαζί με εσάς. Συγγνώμη, είπατε ότι κάποιος που είναι αμαρτωλός. Ε? Άμα βγει κάποιος και πει είμαι αμαρτωλός, ταπεινοφροσύνη δεν είναι αυτή. Άμα είναι ζωή του, είναι ταπείνωση. Άμα είναι λόγος απλός, γιατί λένε οι πατέρες, ο αληθινά ταπεινός δεν δείχνει την αρετή του. Όπως λέει... Ταπεινολογία. Ταπεινολογία. Λέει, γέροντα, δεν μπορώ, ρωτάει η Καλόγρια, τον Άγιο Παΐσιο, δεν μπορώ να δείξω στον άλλον την αγάπη. Ρε εσύ της λέει, η αγάπη δεν δείχνεται. Φανερώνεται η αγάπη από μονάχη της, λέει. Δεν κάνεις προσπάθεια να δείξεις ότι είσαι ταπεινός, αλλά από μονάχο σου. Από μονάχη της η αρετή αυτή βγαίνει μπροστά. Ο κύριος άλλος καταδίκασε και την ελεημοσύνη ακόμα. Τι είπε ο Βαγγέλη. Μην είστε σαν εκείνους τους υποκριτές που για το θεαθήνε, για να το βλέπουν ο κόσμος, τις ανθρώπεις, κάνουν ελεημοσύνη. Άρα και την προσευχή ακόμα είπε εν το κρυπτό, δηλαδή στο ταμείο σου, μέσα στο σπιτάκι σου, στο δωμάτιο της προσευχής σου θα προσεύχεσαι. Και έξω και εκεί μπορεί να προσεύχεσαι, να μην σε καταλαβαίνει ο άλλος. Όχι, τα χέρια ψηλά σαν τους ίδιους. Λοιπόν, τον Άγιο λοιπόν τον πείραξαν, δεν είναι το δυνατόν να μην το πειράξουν. Αφού πειράξανε τον Κύριο τον ίδιο. Πρώτον, συνέρημο. Και δεύτερον, στο Σταυρό, που όπως είπατε προηγουμένως εσείς, στο Σταυρό είναι αποκορύφωμα. Το αποκορύφωμα στο Σταυρό. Εν οδύνη, εν θλίψη, εν πόνο και μέσα στο αίμα πειράχτηκε ο Κύριος. Ξέρετε τι θέλω να πω. Ένα πράγμα έχουμε δυνατό, πολύ δυνατό στα χέρια μας, την προσευχή και την ευχή. Μόνο έτσι μπορούμε να φτάσουμε κάπως κοντά στις αρετές. Αλλιώς θα χτυπάμε και θα είναι το σίδερο κρύο πάντοτε. Δεν θα είναι ζεστό, δεν θα λυγίζει. Τι ώρα είναι, μου λέτε? Παρατέταρτο. Παρατέταρτο. Να πεις. Έχετε τον λόγο. Ο Άγιος Αντώνιος είπε κάποια στιγμή μετά από το ξύλο που έφαγε και τα όσα είχαν συμβεί, είπε κάποια στιγμή, Θεέ μου, λέει, πού είσαι? Τον ρώτησε. Στον Κύριο. Ναι. Στον Κύριο. Και τι του είπε? Βλέπεις, λέει, αυτά που περνάω, βλέπεις, λέει, όλα αυτά που γίνονται. Πού είσαι, λέει? Και του απάντησε. Αυτό που θυμάμαι ότι δίπλα σου είμαι. Δίπλα. Κοντά σου είμαι, λέει, και τα λοιπά. Δεν θυμάμαι όμως μετά τι του είπε. Το μετά, ναι, δίπλα. Μετά, ακριβώς πώς το λες είναι. Του είπε ότι είμαι δίπλα σου. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ήθελε με αυτόν τον τρόπο κάτι να αποδείξει ο Θεός. Να αποδείξει ότι είναι μαζί μας. Τον άφησε για να πει. Ότι είναι μαζί μας, ότι είναι μέσα μας. Και εδώ ο σχολιαστής, σε αυτό που αναφέρει στο Ρασί, που το αναφέρει και εδώ μέσα, λέει ότι όχι απλώς ήταν δίπλα του, αλλά ήταν και εντός του. Γιατί το έχει πει η βασιλεία μου εντός ημών εστί. Αλλά για να το πούμε και αλλιώς, μου φέρνει στο μυαλό τον Άγιο Σιλουανό που είχε γιάσει στη Ρώσικη σχολή, μονή, στα Γιώρος. Γράφει μέσα το βιβλίο του, το έχει γράψει ο Ρώσος Σαχάροφ, πώς το λένε, το. Εν πάση περιπτώσει, ένας άλλος Άγιος εκείνος, μαθητής του Αγίου Σιλουανού, λέει κάποια στιγμή
για δευτερόλεπτο ή δύο δευτερόλεπτα, θα πω έτσι, ή κλάσματα δευτερολέπτου, τον άφησε η χάρις του Θεού. Δηλαδή, εκείνος αισθανότανε ότι τον άφησε η χάρις του Θεού. Όχι, τι έλειπε. Και φώναζε, «Πού είσαι, Κύριε, γιατί με αφήνεις?» Φώναζε ο Άγιος Σιλουάνος, μέσα στο βιβλίο το γράφει. Ένιωσε, λέει, ότι είναι μέσα στην κόλαση χωρίς τον Κύριο. Δευτερόλεπτα. Έως ότου τον έλυσε με την παρουσία του ο Κύριος. «Εδώ είμαι», του λέει. Όλοι περνάνε από το κύμα εκείνο, από την περίπτωση εκείνη. Όλοι νιώθουν ότι λείπει, αλλά δεν λείπει. Γιατί ο Κύριος ο ίδιος είπε, «Πάρε, Κύριε, το ποτήριο, πατέρα μου το ποτήρι», σε στιγμή που ένιωθε ότι έλειπε ο πατέρας του. Το θυμάσαι? Αλλά δεν έλειπε ο πατέρας του. Αν εκείνος λοιπόν ένιωσε, εμείς θα έχουμε άλλο δρόμο? Όχι. Όχι άλλο δρόμο. Έχουμε τον ίδιο δρόμο, έχουμε να βαδίζουμε στους πειρασμούς, αλλά μην ξεχνάμε να του μιλάμε τουλάχιστον μερικές φορές την ημέρα τουλάχιστον. Μερικές φορές την ημέρα. Αυτό δεν μας το εμποδίζει κανείς. Μόνο ο πειρασμός μας το εμποδίζει. Παρεμβάλλει πειρασμούς για να μην κάνουμε την προσευχή. Πέφτουμε, θα σηκωθούμε όμως. Δεν γίνεται, θα σηκωθούμε. Μιλάω με βάση τον εαυτό μου. Δηλαδή βλέπω και πέφτω. Σηκώνομαι, πέφτω, σηκώνομαι, αυτό. Αυτό είναι η ζωή μου. Λοιπόν, αρκεί να με βρει την ώρα που θα είμαι όρθιος. Δεν γίνεται. Όρθιος. Λοιπόν, μονάχα λέει το Θεό πρέπει να φοβόμαστε. Όχι ανθρώπους, όχι τα δαιμόνια. Βέβαια, όχι με την έννοια να τον τρέμουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να εννοείται τέτοιο πράγμα. Να το σεβόμαστε και με, γιατί λέει, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Λέει, για να είσαι σοφός, πρέπει να ξεκινάς από το σεβασμό στα θεία και από το φόβο μήπως παραβιάσεις μία εντολή του Θεού. Αυτή είναι η πορεία του ανθρώπου. Παραβίασες, ζήτα το έλεος του. Το έλεος σου, Κύριε, καταδιώξει με. Πάστα σήμερα στη ζωή σου. Με συγχωρείτε, γιατί δεν λέει όμως σεβασμό και το λέει φόβο, να το πει σεβασμό δεν μπορεί. Γιατί φόβος δεν σημαίνει φόβος στα αρχαία ελληνικά, που το λέει γραφή. Αυτό εννοεί ακριβώς. Δεν λέει και στο γάμο, η δε γενή να φοβείται τον άνδρα. Δεν εννοεί, πέρασε ο άνδρας και τον τρέμει, να τον σέβεται τον άνδρα. Άρα φόβος στα αρχαία ελληνικά σημαίνει σεβασμό. Είναι από άγνοια ο κόσμος, δίνει άγνοια, παρεξηγεί και το φόβο του Θεού και το να φοβείται τον άνδρα. Και εκεί οριάζει και ο διάβολος. Λοιπόν. Γιατί λέει για τη γυναίκα, δεν λέει για τον άνδρα. Να σέβεται τη γυναίκα, το αντίστροφο. Δεν άκουσα. Γιατί δεν λέει και το αντίστροφο, λέω. Θέλει να απαντήσει κανείς. Υπάρχει απάντηση, είναι άμεση απάντηση. Γιατί από τον άνδρα ήρθε η γυναίκα. Τον άνδρα ήρθε η γυναίκα. Από την πλευρά του. Πλευρά. Αυτό εννοεί. Ναι, από ναι, την πλευρά του. Ναι. Λέει ο δε ανήρ εστί, το ίδιο το κομμάτι μέσα. Ναι. Αν πάρεις και το κομματιάσεις, το πίστες που το λέει εσύ. Λάθος, αίρεση. Παραπάνω λέει ο ανήρ κεφαλή της γυναικός. Ναι. Καθώς και ο Χριστός τι είναι? Κεφαλή της Εκκλησίας. Κεφαλή της Εκκλησίας. Το λέει το κομμάτι εκεί που διαβάζουμε στο γάμο. Ο Χριστός είναι κεφαλή που οδηγεί την Εκκλησία και ο άνθρωπος που οδηγεί τα σπίτι. Κάποιος πρέπει να λειτουργεί σπίτι, ρε παιδί. Η Εκκλησία τα βάζει σωστά, εμείς τα βάζουμε λάθος. Γι' αυτό λέει να φοβείτε τον άνδρα, να τον σέβετε δηλαδή, επειδή ο άνδρας είναι ο άρχον μέσα στο σπίτι. Τώρα έχουν γίνει τα πάνω. Πάνω κάτω. Πάνω κάτω έχουν γίνει μόρα. Όταν λείπει ο Θεός, του λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, περνάμε περίοδο που τα πόδια έχουν γίνει κεφάλι. Και το κεφάλι και τέφει στα πόδια κάτω. Και ποδοπατείτε. Να μην λοιπόν σας κουράζω άλλο, κάτι θα διαβάσω τώρα από εδώ. Εδώ, αν με παίρνει η ώρα.
Να δούμε και αυτό εδώ πέρα. Για προσέξτε το. Για να έχουμε μία απάντηση σχετικά με, το, με τη ταφή του σώματος και όχι με το κάψιμο και με τα ρίχευμα και τα πράγματα. Προχωράμε. Λέει, πού το είδα τώρα εδώ πέρα, πριν παραδώσει την ψυχή του στον Κύριο, έδωσε εντολή να μη μεταφέρουν τη σωρό του στην Αίγυπτο. Από φόβο μήπως την ταρχεύσουν, προσέξτε, την ταρχεύσουν σύμφωνα με τα ειδωλολατρικά έθιμα. Κάψουμε. Να ακούμε να καταλαβαίνουμε. Να το κάψουμε, λέει, το σώμα. Προσέξτε το καλά. Που ίσχυαν ακόμη και διέταξε να τον ενταφιάσουν σε μέρος άγνωστο σε όλους. Άγιος Πορφύριος. Τελευταίες μέρες, μέρες πριν πεθάνει, πεθαίνει, το θάβουν να μην ξέρει κανείς, λέει. Άγνωστο, λέει. Λοιπόν, κληροδότησε ένα μέρος τα ενδύματά του στους δυο μεγάλους ομολογητές της Ορθοδοξίας, στον Άγιο Αθανάσιο και στον Άγιο Σεραπείωνα Θμουαίος, και ετοιμάνει η μιλωτή του στους δύο υποτακτικούς του, ώστε να προστατεύονται αοράθους από το διάβολο. Βλέπετε ότι τα ενδύματα έχουν τη δύναμή τους. Η Εκκλησία μας γι' αυτό έχει τέτοια λείψανα. Αφού μια ζωή πρόσφεραν θυσία το Θεό, λέει, το σώμα τους, αλλά και το πνεύμα τους, και τα δύο. Άρα και τα δύο είναι εξαγιασμένα, άρα και τα δύο έχουν θεία χάρη, άρα και τα δύο κάνουν θαύματα. Έτσι, αυτό πιστεύει η Εκκλησία. Γι' αυτό και πήγε και η γυναίκα, η Συροφινίκησα, που ήταν άρεσε τον Κύριο, να τον ακουμπήσω μόνο, να γίνω καλά. Αυτή τη χάρη την έχουν οι Άγιοι. Μεταβιβαστεί, έχει μεταβιβαστεί από τον Κύριο στους Αγίους. Το λείψανο του Αγίου Αντωνίου φαίνεται πως αποκαλύφθηκε ύστερα από όραμα το 561. Μεταφέρθηκε στην Αλεξάνδρεια γύρω στο 635 λόγω της απειλούμενης αραβικής βολής. Πάντοτε υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και περί το 1070, σύμφωνα με μαρτυρία της διηγής παράδοσης, ένας άρχοντας Ντοφινέ μετέφερε το τίμιο νυψανό του στη Γαλλία. Το σώμα του, δηλαδή το νυψανό, στη Γαλλία, όπου επιτελεί μέχρι σήμερα, αποτελεί μέχρι σήμερα αντικείμενο ονομαστού προσκυνήματος. Σήμερα το σύλλογμά του στη Γαλλία. Όπως για να πάει και τον Άγιο Σάββα. Έχουμε τη βοήθειά του, γιορτάζει αύριο βράδυ. Και τον Άγιο Σάββα. Πολλά οι αλήψαν έχουν πάρει, βέβαια. Ναι, πάρα πολλά. Τα πάντα έχουν πάρει. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Λοιπόν, μη σας κουράζω άλλο, τη βοήθεια του Αγίου να έχουμε. Στην κόλλα που θα κάνουμε σημεία. Πάγιος ο Θεός, Διευκόλου τον Αγίου Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Βοήθειά μας. Ο Βασίλη, θα μείνεις, Βασίλη, θα κλείσεις εσύ. Τι βάζουμε. Θα γίνω. Τι, ο Άγιος Αντώνιος. Άγιος Αντώνιος.